Σπάσε χθες μεταξύ του Γιάννη Ραγκούση και του Ευάγγελου Βενιζέλου με αφορμή τους απεργούς πείνας του Μεγάρου Ιπατία, οι προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι άρχισαν. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας λίγο πριν την έναρξη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα μου ούτε ήταν ούτε είναι ο κύριος Ραγκούσης. Την άποψή μου την είπα άλλωστε στον Πρωθυπουργό. Με καλύπτει συνεπώς η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το θέμα μας, το θέμα που έχει η χώρα είναι άλλο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Υπάρχει διάχυτη κοινωνική ένταση. Το κλίμα δεν πρέπει να φορτίζεται. Η διαχείριση της κρίσης απαιτεί από όλους μας, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, από την κοινωνία, από τους πολίτες, ψυχραιμία, υπευθυνότητα, επινοητικότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα και συγκατάβαση. Για την κυβέρνηση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Το ασφαλές μέλλον της χώρας και η συνοχή της κοινωνίας. Η κόντρα των δύο υπουργών σχετίζεται με το θέμα των μεταναστών απεργών πείνας, οι οποίοι ζητούν να νομιμοποιηθούν. Η δήλωση που έκανε ο κύριος Βενιζέλος στη Βουλή ότι θα ασκήσει στους αρμόδιους υπουργούς την όποια πίεση δύναται προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο απώλειας ανθρώπινης ζωής, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούμε στο τραγικό σημείο της απώλειας ανθρώπινης ζωής. Θα ασκήσω κι εγώ την όποια πίεση μπορώ να ασκήσω στους αρμοδίους συναδέλφους μου για να αποτραπεί πάση θυσία και πάση δυνάμη αυτό το ενδεχόμενο. Ο κύριος Ραγκούσης θεώρησε επικριτική την παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου και παρά τη μεταξύ τους επικοινωνία, αργά το βράδυ με μία ανακοίνωσή του καλούσε τον Υπουργό Άμυνας να διευκρινίσει αν είναι υπέρ της νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών. Μόνον ο κύριος Βενιζέλος μπορεί να διευκρινίσει αν προτείνει την νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαχείριση μιας πολύ σοβαρής κρίσης, που στο επίκεντρο της έχει ανθρώπινες ζωές, αλλά και το γενικότερο συμφέρον, να υπάρχει δημόσια παρέμβαση μέλους της κυβέρνησης, χωρίς να έχει προηγουμένως ζητήσει να πληροφορηθεί τα δεδομένα που συνθέτουν το σύνολο του προβλήματος. Θέση υπέρ του Ευάγγελου Βενιζέλου πήρε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Και γιατί λοιπόν να υπάρξει μια συνεννόηση με την κυβέρνηση, όπως είπε ο Υπουργός, βγήκε ο Υπουργός Εσωτερικό το βράδυ, βρίζοντας και καθυβρίζοντας και κατηγορώντας τον Υπουργό των άλλων που ανακατεύθηκε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Με ένα τηλέφωνο μπαταλίνεται. Και αυτό το θέμα είναι κυρίαρχο και σοβαρό. Όσον αφορά τους απεργούς πείνας, οι εκπρόσωποι τους απέρριψαν πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, που πρότεινε ανοχή ενός έτους προς τους απεργούς, με προϋπόθεση τον απευθείας διάλογο μαζί τους. Όση είναι η υποχρέωσή μας να κάνουμε κάθε τι για να μην χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή, άλλη τόση είναι η υποχρέωσή μας να πείσουμε ανθρώπους ότι δεν μπορεί να εκβιάζεται μια χώρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής πρότεινε στους απεργούς καθεστώς νόμιμης εξάμηνης διαμονής στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας αδύνατο να γίνει αποδεκτό το αίτημα των απεργών για νομιμοποίηση της διαμονής τους. Το αίτημα των συγκεκριμένων απεργών είναι άδεια διαμονής στην χώρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από μαζική νομιμοποίηση την οποία ζητούν. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Ωστόσο όμως, τόσο ο κύριος Ραγκούσης, όσο και, και η αρμόδια υφυπουργός, η κυρία Νταλάρα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρεθεί λύσεις. Έχουμε συνδεθεί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ο οποίος...